πριν από 43 χρόνια κατέρευσε η δικτατορία, δυστυχώς, πάνω στο λίπασμα των ηρώων και των αγωνιστών που δώσαν τη ζωή τους στην τραγωδία της Κύπρου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτά τα δύο αλληλένδετα γεγονότα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αγώνας για δημοκρατία καθημερινά νοηματοδοτείται και μέσα στην κοινωνία και στο επίπεδο του πολιτισμού, της ηθικής, του πολιτικού συστήματος. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μία καμπή στην οποία υπάρχει θετικό πρόσημο. Μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη αισιοδοξία, περισσότερες ελπίδες και όλοι οι οποίοι πασχίζουν και εργάζονται για την δημοκρατία να το αποδεικνύουν. Ο ίδιος ο λαός μας ήτανε και τότε και τώρα ο εγγυητής για να πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Εύχομαι πραγματικά αυτός ο αγώνας και κυρίως για τους νέους ανθρώπους πια, για τις νέες γενιές, να νοηματοδοτείται όλο και περισσότερο από τα παραδείγματα δεκάδων αγωνιστών της αντίστασης εναντίον της Χούντας που ήταν σήμερα μαζί μας εδώ στους φιλόξενους κήπους της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Και πιστεύω επίσης ότι πρέπει να εργαστούμε όλοι έτσι ώστε η λαϊκή κυριαρχία, η κοινωνική δημοκρατία να επανέλθουν και να νοηματοδοτήσουν ακόμα περισσότερο τη δημοκρατία μας πια στον 21ο αιώνα, σε μια μεταβατική περίοδο για όλο τον κόσμο, σε μια φάση αποσταθεροποίησης γενικότερα στην περιοχή μας, αλλά καθώς κλείνει κιόλας αυτή η επώδυνη καμπή, ο κύκλος της οκταετίας που ελπίζουμε αυτή τη χρονιά να κλείσει οριστικά. Ευχαριστώ πολύ.